Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κυρία Κομνηνάκα. Συζητάμε εδώ για το ζήτημα της ακρίβειας και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μετά τις παλινοδίες που είχαμε των Υπουργών σχετικά με το... και τα αδειάσματα σχετικά με την μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, και αναρωτιέμαι πώς θεωρείτε εσείς πώς μπορεί αυτή η λέλαπα της ακρίβειας να αντιμετωπιστεί και αν θα είναι μία λύση αυτή μικρή, αλλά καλοδεχούμενη να πω εγώ, αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, καλοδεχούμενη μένα, αλλά με το τσουνάμι της ακρίβειας που περιγράψετε και συζητούσατε και στο προηγούμενο θέμα, καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους οι αυξήσεις δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε τις ανάγκες για τις μάσκες K95 που χρειάζεται να φοράει ο κόσμος. Είναι πραγματικά ελάχιστα και ψίχουλα οι αυξήσεις σε σχέση με την ακρίβεια, και χρειάζεται να ανοίξουμε δύο μέτωπα. Από τη μια, επειδή άκουσα και τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ομιλητών, ότι όταν συζητάμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και μια δεκαετία το βασικό πρόβλημα που απασχολεί και θα έπρεπε να απασχολεί τους εργαζόμενους είναι ότι με νόμο τότε της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μάλλον με πράξη, υπουργική πράξη, καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και Συλλογικές Συμβάσεις και δόθηκε η δυνατότητα στην πραγματικότητα στον κάθε υπουργό και πρωθυπουργό να ανεβοκατεβάζει το κατώτατο μισθό όπως κατά το δοκούν, και αυτό η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα πάλι μιλάει για τα 800 ευρώ μισθό που ξέχασε βέβαια και τα 751 να δώσει, το έκανε νόμο και το μονιμοποίησε θεωρώντας δεδομένο ότι οι αυξήσεις τους μισθούς θα πρέπει να γίνονται με υπουργική απόφαση και όχι μέσα από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μέσα από την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κλπ. Αυτό, αν θέλετε, είναι και η βάση για αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Βερναρδάκης για την πληθώρα των υποκατώτατων μισθών και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, διότι όταν καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και περνάμε σήμερα στην αθλειότητα της ατομικής διαπραγμάτευσης, καταλαβαίνετε ότι αυτό ανοίγει και τη βεντάλια των διαφόρων σχέσεων εργασίας και λοιπά, άρα και των μισθών που τελικά είναι και πολλές φορές πολύ κάτω και από αυτούς τους αναγνωρισμένους. Σήμερα λοιπόν που είναι αυτή η κατάσταση στο επίπεδο της ακρίβειας και η κυβέρνηση αρνείται στην πραγματικότητα να ακουμπήσει τους συντελεστές ΦΠΑ, τη στιγμή όμως που για τις εταιρείες της ενέργειας εξασφαλίζει στην πραγματικότητα έμεσες ή άμεσες επιδοτήσεις, γιατί ακόμα και αυτές οι υποτιθέμενες οι ενισχύσεις που δίνει προς τα λαϊκά νοικοκυριά για να καλύψουν τις διαφοράς στις αυξήσεις της ενέργειας, στην πραγματικότητα εξασφαλίζουν ότι χαμένες δεν θα βγουν οι εταιρείες της ενέργειας, γιατί η πραγματική ανακούφιση στα λαϊκά νοικοκυριά θα ήταν η κατάργηση συνολικά του ΦΠΑ στην ενέργεια, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους πραγματικά τρομακτικές αυξήσεις, η κατάργηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, η κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν θα υπήρχε προϋπολογισμός μετά, κυρία Κομνηνάκα, αυτό λέει η κυβέρνηση. Ναι. Και όχι μόνο η κυβέρνηση, δηλαδή δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός μετά. Να αυξηθεί. Αν κόψουμε όλο το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός. Ναι, βέβαια την ίδια στιγμή καλύπτουν, δηλαδή όταν επιδοτείς, όταν πληρώνει από τον προϋπολογισμό μέρος των λογαριασμών, εξασφαλίζουν ότι δεν θα χάσουν οι εταιρείες ενέργειας, όμως δεν θα ανακουφιστούν στην πραγματικότητα, γιατί και για τα λαϊκά νοικοκυριά η ανακούφιση, καταλαβαίνετε, οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και από αυτές τις επιδοτήσεις που δεν είναι. Και εμείς λέμε ότι θα έπρεπε, αν πραγματικά θέλουν να διαφυλαχθεί ο προϋπολογισμός
φορολογισμός, ας φορολογηθούν επιτέλους αυτοί που χρόνια τώρα απολαμβάνουν τις φοροασυλίες, οι μεγάλες εταιρείες, οι εφοπλιστές, αυτοί που βλέπουν να μειώνονται οι φορολογίες τους και στα μερίσματα, στα κέρδη των μερισμάτων κλπ. Και όχι τα λαϊκά που τελικά πλήρωσαν πολύ βαριά και την κρίση, και οπότε φαίνεται θα πληρώσουν ακόμα πιο βαριά και την ανάπτυξη. Διότι, μάλιστα, όπως σωστά επισημάνθηκε και από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Καταναλωτών, αυτή του είδους η ακρίβεια και οι αυξήσεις δεν είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ήρθαν για να μείνουν. Να πάω και στην κυρία Κομνηνάκα επί του θέματος και του παιδών Πεντέλης, κυρία Κομνηνάκα, και του γεγονότος ότι τα σχολεία άνοιξαν με το 50+1 να ισχύει και τώρα που έχουμε μια πιο μεταδοτική νόσο. Και όλοι οι επιστήμονες οι οποίοι ρωτώνται δημοσίως να λένε ότι εμείς δεν το εισηγηθήκαμε ποτέ, και ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι ήταν εισήγηση των επιστημόνων. Η ιστορία πραγματικά με το νοσοκομείο παιδών της Πεντέλης δείχνει τον κινησμό της κυβερνητικής πολιτικής στα ζητήματα της υγείας όλο το μεγαλείο. Γιατί όχι μόνο παίρνει μια απόφαση την ώρα που συζητάμε, αν θέλετε, και για τα τόσα κρούσματα που υπάρχουν και στα σχολεία στις νεαρές ηλικίες, στα παιδιά, και μια ανησυχία που υπάρχει για τη νοσηρότητα και στις μικρότερες ηλικίες πλέον, θέτει εκτός εφημερίας ένα από τα 4 νοσοκομεία παιδών που υπάρχουν στη χώρα, και την ώρα που οι υγειονομικοί εργαζόμενοι αντιδρούν σε αυτό ακριβώς το γεγονός, τους δείχνει και την άλλη μεριά, αν θέλετε, της πολιτικής επιλογής, την καταστολή, και επιλέγει να κάνει αγωγή για να κηρύξει την απεργία τους παράνομη, όταν οι ίδιοι πραγματικά διεκδικούν το να παραμείνει και να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του νοσοκομείου σε όλα τα παιδιά και όλες τις ασθένειες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και τι βάζουν μπροστά? Βάζουν η κυβέρνηση το ζήτημα του εμβολιασμού. Μα αυτό που λένε και οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι υγειονομικοί, και που, αν θέλετε, από την πρώτη στιγμή επισημαίνουν και επισημαίνουν και το ΚΚΕ στις θέσεις τους, είναι ότι ο εμβολιασμός και ο εμβολιασμός σε όλες του τις βαθμίδες δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξει πραγματικά ένα σχεδιασμό στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στήριξή τους, ώστε να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο που πρέπει για τον αναγκαίο εμβολιασμό του πληθυσμού. Αλλά πώς να γίνει αυτό όταν, επειδή συζητούσαμε και προηγούμενα για τον προϋπολογισμό, όταν εν μέσω πανδημίας μειώνεται ο προϋπολογισμός για την υγεία και μάλιστα για την διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Μάλιστα. Πώς να γίνει αυτό όταν από την πρώτη στιγμή μιλάμε για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, επιτάχθηκε, θα σας πούμε. Ποια ήταν η επίταξη? Η μεγαλύτερη, πιο κραυγαλαία απόδειξη της κοροϊδίας που πλασάρει η κυβέρνηση ήταν το περιστατικό με τους 17 ασθενείς στο κρατικό της Νίκαιας, που περίμεναν στα φορεία για σχεδόν 24 ώρες, την ώρα που τα 300 υποτιθέμενα κρεβάτια που διαφημίζει... Ήταν για συγκεκριμένα περιστατικά αυτά, κυρία Κομνηνάκη. Δεν επιτρέπουν στα μαγαζιά τους, να το πούμε έτσι, γιατί αυτό τελικά φαίνεται ότι είναι οι ιδιωτικές κλινικές. Μαγαζιά που με τέτοιους όρους δέχονται τους ασθενείς, δεν επιτρέπουν τα βαριά περιστατικά να μπαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές. Άρα αυτό που μια συνολικά εγκληματική πολιτική στο ζήτημα της υγείας, όταν ουσιαστικά αφήνεις αλόβητο τον ιδιωτικό τομέα από τον COVID, και την ίδια ώρα το επιτρέπεις να θησαυρίζει από όλα τα άλλα περιστατικά, βέβαια, που δεν βρίσκουν ένα κρεβάτι στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα όσο για τα... Ναι, και με αυτό να κλείσετε, παρακαλώ. Ναι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά, η κυβέρνηση συνεχίζει να μην απαντάει στο ερώτημα με τι όρους θα πρέπει να ανοίγουν τα σχολεία. Κανένας δεν αρνείται, οι ίδιοι μαθητές, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είναι οι πρώτοι που θέτουν και ζητάνε τα σχολεία να μένουν ανοιχτά. Όμως πρέπει να ανοίγουν με ασφάλεια, να ανοίγουν με αρέωση των μαθητών στις τάξεις. Και η κυβέρνηση, αντί για, όχι αρέωση δεν κάνει, αλλά συγχωνεύει και τμήματα εν μέσω πανδημίας και εν μέσω πολλών μαθησιακών κενών που συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά,
με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, με προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία και βέβαια με δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ και όχι με τα προβλήματα που είδαμε να συμβαίνουν με τα self-test, με το να είναι, αν θέλετε, κοινό μυστικό ότι κάποια γίνονται και κάποια δεν γίνονται. Και βέβαια δεν μπορεί σήμερα να μας άκουσα και πριν τον κύριο Κοτσό να λέει ότι είναι κατάκτηση το ότι πήγαν οι μαθητές στο σχολείο για να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν 25.000 μαθητές που νοσούν, γιατί τελικά η χνηλάτιση στο γενικό πληθυσμό είναι είδος προς εξαφάνιση. Όταν περιορίζονται σε τέτοιες συνθήκες τα μοριακά τεστ, όταν τέλος πάντων για να γίνει και η χνηλάτιση μετά τα αποκρούσματα, χρειάζεται να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη του ο επίδοξος, να το πω συγγνώμη, έτσι ασθενής, για να πάει στα ιδιωτικά κέντρα να διαγνωστεί. Κυρία Κομινάκα, εσείς τι λέτε, δεν είναι μόνο ο Κώστας Βαξεβάνης, είναι και η Γιάννα Πεταγάκου. Και ο Αλέξανδρος Τάρκας. Και ο εκδότης της Δημοκρατίας, ναι. Ο κύριος Φιλιππάκης. Υπάρχει έτσι μια περίεργη προσέγγιση στο πώς και με ποιους όρους μπορούν οι δημοσιογράφοι να κάνουν. Συγγνώμη, και η συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα, η Πουλημένη, η οποία δέχτηκε αγωγή από την Ελληνικός Χρυσός για αυτά που έγραψε και για αυτά που είπε. Σωστά. Να τα πούμε και αυτά. Σωστά. Σας ακούμε, κυρία Κομινάκα. Για εμάς πραγματικά, αν θέλετε, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους αυτού του είδους η ποινικοποίηση της δημοσιογραφικής έρευνας και ακόμα, αν θέλετε, και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα η ελευθερία του τύπου. Οφείλουμε να την υπερασπιζόμαστε και την υπερασπιζόμαστε. Και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε απαράδεκτο και πραγματικά επικίνδυνο το να ποινικοποιείται η δημοσιογραφική έρευνα. Όμως επειδή άκουσα προηγούμενα και αν θέλετε ανοίγει και με βάση την απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση μια αντιπαράθεση και μια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, κατά τη γνώμη μας αυτού του είδους η αντιπαράθεση είναι βαθιά υποκριτική από την άποψη ότι αν πραγματικά είχαν διάθεση και η Νέα Δημοκρατία αλλά με τις ευθύνες που βαραίνουν και το ΣΥΡΙΖΑ και το κοινά και άλλα κόμματα να προστατεύσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, θα έπρεπε να είχαν δεχθεί στην συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση όχι μόνο του ΚΚΕ αλλά και της πλειοψηφίας των δικαστών που τότε σε εσωτερική έρευνα απάντησαν ότι θα έπρεπε η ηγεσία της δικαιοσύνης να πάψει να ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και να εκλέγεται διαδικασίες μέσα από το δικαστικό σώμα, αν θέλετε, κάτι που δημιουργεί και ανοίγει δρόμους για παρεμβάσεις, για επικίνδυνες παρεμβάσεις και αν θέλετε και για να μην μπορεί ούτε τυπικά, αν θέλετε, να υποστηριχτεί αυτό η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Άρα φάνηκε λοιπόν ότι κανένα από αυτά τα κόμματα δεν ήθελε και δεν θέλει να διαμορφώσει ένα τέτοιο περιβάλλον για τη δικαιοσύνη, γιατί όλοι τους αν θέλετε επιλέγουν να μπορούν από την κυβερνητική θέση να διορίζουν την δικαιοσύνη που την ηγεσία της δικαιοσύνης της αρεσκίας τους. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται και για τα περιθώρια που υπάρχουν για παρεμβάσεις σε τέτοιου είδους αποφάσεις.